Το είπα το αξίωμα της χώρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παπάκης Παυλόπουλος, πήγε να δει. Οπ! Έρχεται. Ναι, ναι, τον χαιρετούν εδώ. Γεια σου, Παπάκη. Πήγε στην ΕΜΕΑ. Παίχτε, παίχτε, τους λέει. Σταματήστε τώρα. Στοπ. Μην παίζετε άλλο. Σκύψε, Παπάκη. Σκύβει ο Παπάκης. Πήγε στην ΕΜΕΑ να δει αυτό. Μπροστά. Όχι. Το υποβαθμίζεις, είναι τα νέμεα, τα θρηλυκά νέμεα, η αναβίωση των παλιών αγώνων στην ΕΜΕΑ. Όχι, ρε, αυτό είναι καρναβάλι, απλώς δεν είναι στην Πάτρα. Είναι στην ΕΜΕΑ. Στην ΕΜΕΑ. Το καρναβάλι της ΕΜΕΑ. Βλέπεις εδώ πλαστικές καρέκλες, πάρα πολύ αρχαίο πνεύμα. Ο κύριος Παπάκης χειροκροτεί κάτι, περνάει πάρα πολύ ωραία, χαιρετάει επισήμους. Είναι όλοι επίσημοι εκεί. Μπράβο, δηλαδή... φαίνονται ότι είναι επίσημοι. Ένας, όχι τόσο λιλιπούτιος καρναβαλιστής. Ο άνθρωπος ελιά. Ναι. Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία, να πω, του Δήμου της περιοχής να γίνεται καρναβάλι και εκτός της αποκριάτικης περίοδου. Είναι αναβίωση των παλιών αγώνων. Παθαίνουμε, ναι, εθνική ανάταση. Δες που είναι αναβίωση των παλιών αγώνων. Ολοφάνερα καρναβάλι. Ο Παπάκης δίπλα κάτι καρναβαλιστές ντυμένοι. Πώς τους δίνει ο Γκρουεύσκι στα Σκόπια. Μπράβο. Αντίστοιχα. Ο Ερντογάν στην Τουρκία, κάτι. Ο Ερντογάν στην Τουρκία, αντίστοιχα. Εδώ κάποιοι με περικεφαλές. Εδώ γυμνά αγόρια. Αυτό είναι σαν γκάμπινγκ της Χρυσής Αυγής, ρε παιδιά, είναι αυτό. Να το, εδώ παλεύουν. Παλεύουνε γυμνά αντρικά κορμιά, όσο να είναι ένα ωραίο θέαμα. Εδώ κάνουν μακριά γαϊδούρα. Τρενάκι, τρενάκι. Μακριά γαϊδούρα. Τι μακριά γαϊδούρα, αυτό είναι τραβιόνται, παιδί μου, είναι τρενάκι. Εδώ πάλι γυμνοί άντρες κυλιώνται στα χώματα. Δεν είναι και άσχημο. Είναι και ο πρόεδρος και βαρέ παλαμάκι. Εννοείται, έχει, ναι, έχει εκστασιαστεί ο Παπάκης. Εδώ κάτι άλλοι καρναβαλιστές. Είναι ο κύριος που χαιρέτησε πριν, ο αρχηγός. Ο Καμένος, ο Πάνος. Εδώ κάποιοι που έχουν χόρτα στα κεφάλια του. Ρομπέν των Δασών, ήρωες με τα κολάν. Μπράβο. Εδώ, παιδιά, η Ελλάδα σε όλο της το μεγαλείο, γιατί είναι μεν καρναβαλιστές. Ο δεύτερος, αυτός με την κόκκινη την πέρτα, αν έχετε δει, είναι τόσο Έλληνας που βαριέται να κρατάει το δόρυ και το έχει καρφώσει κάτω στο χώμα. Είναι λίγο πριν ανάψει την τσιγαρούμπα. Αφού στέκεται το δόρυ, έχει μέσα τριγωνάκι. Κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο στον Παπάκη τον Παυλόπουλο.